Και όταν λέω να συστηθώ, δεν εννοώ τόσο να πω πώς λέγομαι και ποια είναι η δουλειά μου, αλλά κυρίως να σας περιγράψω με πολύ συντομία την πολιτική μου διαδρομή, η οποία ξεκίνησε πριν περίπου 3 χρόνια, μέσα από αυτή τη διαδικασία του Μητρώου Πολιτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μια καινοτόμο ιδέα του Προέδρου της, η οποία ήταν για μένα ενθαρρυντικό βήμα, γιατί ήταν κάτι που μου τέριαζε απόλυτα, αφού δεν χρειαζόταν ούτε να παρακαλέσεις, ούτε να διαθέτεις κάποιο μέσον. Έφτανε απλά να είσαι εκεί και όσες φορές σου ζητούταν να αξιολογηθείς. Το έναυσμα για να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν από τη μία η εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Προέδρου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε δείξει ήδη πριν εκλεγεί στην ηγεσία του κόμματος ότι ήταν ένας πολιτικός με αρκετές αρετές και κυρίως με διάθεση να συγκρουστεί ακόμα και απέναντι σε όλους, και αυτό ήταν η καλύτερη εγγύηση ότι θα ήταν χρήσιμος για την πατρίδα του. Το δεύτερο πράγμα, ο δεύτερος λόγος που με έκανε, αν θέλετε, να προσπαθήσω να κάνω αυτό το βήμα, ήταν ότι το επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν πριν 3 χρόνια ήταν κυριολεκτικά ασφυκτικό, ήταν πολύ πιεστικές οι συνθήκες για έναν νέο επαγγελματία, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι ήθελα να έχω να απαντήσω όταν θα έφταναν στην ηλικία τα παιδιά μου να με ρωτήσουν τι έκανα για αυτά, να τους πω ότι μπροστά σε αυτά τα γεγονότα τα ιστορικά που ζει η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, εγώ είχα πάρει τη μεγάλη απόφαση να πάρω θέση, αλλά όχι μόνο να πάρω θέση, να αναλάβω και δράση ουσιαστική. Αυτό ξεκινούσε από την πεποίθησή μου ότι αυτό που ζούσαμε τα χρόνια αυτά δεν ήταν απλώς η κρίση. Δεν ήταν δηλαδή αυτή η παροδική εκτροπή από την κανονικότητα από την οποία ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα βγαίναμε. Το πιο σημαντικό ήταν ότι με αφορμή την κρίση η Ελλάδα ζούσε μία άλλη κατάσταση. Ζούσαμε και ζούμε ακόμα όλα αυτά τα χρόνια μια Ελλάδα που πεθαίνει και ταυτόχρονα μια άλλη Ελλάδα που λαχταράει να ξαναγεννηθεί. Ζούμε με άλλα λόγια κατάσταση που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε την επώδυνη ενηλικίωση της χώρας μας. Όπως θα μπορούσα να δανειστώ λίγο γνώσεις από την επιστήμη μου, οι άνθρωποι, οι κοινωνίες αντιδρούν μάλλον σε αυτή τη διαδικασία του εντός εισαγωγικών θανάτου με τον ίδιο τρόπο που αντιδράνε και οι άνθρωποι απέναντι στον πραγματικό, στο φυσικό θάνατο. Είναι μια διαδικασία που περνάει από κάποια στάδια που μας κοστίζουν και σε πάρα πολύ πόνο. Στην αρχή υπάρχει η άρνηση, ακολουθεί ο θυμός, στη συνέχεια ο άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέχρι που έρχεται η συνειδητοποίηση του γεγονότος που συνήθως συνοδεύεται και από κάποιο είδους κατάθλιψη και τελικά φτάνουμε και στην αποδοχή. Εκεί η φάση έχει ολοκληρωθεί και η ζωή πραγματικά συνεχίζεται. Η άρνηση της ελληνικής κοινωνίας να ενηλικιωθεί δεν ήταν κάτι καινούριο όμως που ξεκίνησε με αφορμή την κρίση. Μπορώ να σας πω ότι ξεκινάει περίπου από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Την ώρα που όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη περνούσαν μια οικονομική άνθηση και γρήγορα έφτασαν και σε μια διαδικασία ωριμότητας, η Ελλάδα δεν θέλησε να κάνει τα ίδια βήματα και είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μεγάλη ευθύνη και του πολιτικού συστήματος για όλη αυτή την καθυστέρηση. Υπήρξε μία ευρωπαϊκή χώρα η οποία αποτέλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο οικονομικό θαύμα
με έναν μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης περίπου 7% για ένα μεγάλο διάστημα, 23 χρόνια, ετήσια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο 10% για 10 χρόνια και αύξηση 11% των πάγιων επενδύσεων για 5 συνεχόμενα χρόνια. Αυτά τα νούμερα σήμερα είναι δυσθεώρητα. Έχει κανείς υπόψη του σε ποιο κράτος αναφέρομαι? Είναι η Ελλάδα την δεκαετία 55-65. Δεν είναι καμία Γερμανία. Και η Ελλάδα λοιπόν εκείνη την εποχή αποτελούσε ένα οικονομικό θαύμα, το οποίο όμως οι Έλληνες, επιμένω κυρίως το πολιτικό σύστημα, προτίμησε να αφήσει την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη, αντί να φέρει τον ελληνικό λαό πρώτων ευθυνών του. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από την ιατρική. Μπορεί να φαίνεται λίγο ότι πλατιάζω, αλλά πιστεύω έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλη αυτή η οικονομική ευμά που είχε φέρει εκείνη η μεταπολεμική ανάπτυξη έφερε μεταξύ άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων και την πενικυλίνη στην Ελλάδα, η οποία βέβαια είχε το θαυματουργό αποτέλεσμα να αρχίσει να θεραπεύει τον ελληνικό πληθυσμό από νοσήματα που κυριολεκτικά τότε θέριζαν, μεταξύ των οποίων και η σύφυλη. Πραγματικά είδαμε μέσα σε πολύ μικρό χρόνο τη δραματική μείωση των περιστατικών σύφυλης στην Ελλάδα και η Ένωση Δερματολόγων Θεσσαλονίκης κάνει ένα διάβημα με αφορμή αυτή τη μείωση των περιστατικών προς την πολιτική ηγεσία του τότε, ζητώντας του να μπει φορολογία σε κάθε χάπι πενικυλίνης με ένα ποσό των 200 δραχμών, αν θυμάμαι καλά, το οποίο θα αποδιδόταν στην Ένωση Γιατρών. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαν μειωθεί τα κέρδη των γιατρών αφού ο πληθυσμός θεραπευόταν και δεν συνέχιζε να πάσχει διαρκώς. Μάλιστα, η πολιτική ηγεσία του τότε θεώρησε επιμονή αποδεκτό αυτό το αίτημα των γιατρών της Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή η Ελλάδα τελούσε τότε υπό αμερικανική εποπτεία λόγω του ότι δεχόταν τα λεφτά του σχεδίου Marshall, το διευθυντήριο της αμερικανικής αποστολής αρνήθηκε την επιβολή του μέτρου και γι' αυτό δεν επιβλήθηκε ποτέ. Και πείτε μου εσείς πόση ομοιότητα έχει αυτή η κατάσταση του τότε με αυτό που ζούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, που ουσιαστικά ερχόταν ο ξένος παράγοντας, είτε πραγματικά είτε κατ' επίφαση, να μας επιβάλλει διάφορα μέτρα που αρνιόμασταν να πάρουμε μόνοι μας. Με άλλα λόγια, οι Αμερικανοί του τότε είπαν αυτό που θα έπρεπε να έχει πει ο καθένας από εμάς, με πολύ απλά ελληνικά να το πω: τι λέτε ρε παιδιά που θα βάλουμε φόρο επειδή ο κόσμος γίνεται καλά? Βρείτε έναν άλλο τρόπο για να βγάζετε το μεροκάματό σας. Ήταν το πρώτο φαινόμενο, από τα πρώτα μάλλον φαινόμενα που επαναλαμβάνονταν για πολλά χρόνια ακόμα μέχρι και σήμερα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία λέξη την οποία πιστεύω λίγοι εδώ μέσα τη γνωρίζουμε, αλλά όλοι την έχουμε εφαρμόσει. Λέγεται προσοδοθυρία. Δηλαδή, έχω την απέτηση εγώ να ζω με τα λεφτά που βγάζεις εσύ. Αυτό είχε μάθει να κάνει η ελληνική κοινωνία. Και μάλιστα, τη δεκαετία του 80, η Παπανδρεϊκή Λέλαπα θέλησε να φέρει ένα ακόμα ωραίο φαινόμενο του να ζει ο ελληνικός λαός, εκτός από το να ζει μάλλον ο ένας με τα λεφτά του άλλου, να ζουν και όλοι μαζί με δανεικά, τα οποία αφού ουδέποτε αξιοποίησαν επαρκώς και σωστά, ουσιαστικά τι έκαναν? Τα έκλεψαν από τα παιδιά τους. Εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό το φαινόμενο της προσοδοθυρίας και στη συνέχεια και του γεγονότος ότι ζούσαμε με δανεικά, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα παρόμοια φαινόμενα που έδειχναν την άρνηση του πολιτικού κόσμου να βάλει τον ελληνικό λαό σε διαδικασία ορίμανσης, αλλά και την άρνηση του ίδιου του ελληνικού λαού να μπορέσει να πάρει τις τύχες του στα χέρια του και πραγματικά να οριμάσει, να δείξει ότι αλλάζει χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό και τελευταίο παράδειγμα θα σας αναφέρω το πόσο εύκολο ήταν να καταστρέψει μία κυβέρνηση κατ' επίφαση εξυγχρονιστική ό,τι είχε προσπαθήσει με κόπο να χτίσει
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, λέγοντας και την ιστορική του ρίση ότι αν η Ελλάδα συνεχίζει να ζει με δανεικά, πολύ γρήγορα θα προσφύγει η Κέτης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι Έλληνες αυτά δεν ήθελαν καθόλου να τα ακούν και δεν τα ενστερμίστηκαν ποτέ. Μοιραία, από αυτή την πολύ, ελπίζω, σύντομη διήγηση που σας έκανα για το πώς ήταν η πολιτική ιστορία της Ελλάδας, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μία σειραφή ψεύδους που εκμεταλλεύεται την άγνοια των πολλών και ουσιαστικά τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στην ελληνική ιστορία τις εκμεταλλεύτηκαν λίγοι, με σκοπό μάλιστα όχι τίποτα άλλο, αλλά να δεσπόσουν απλώς στο πολιτικό στερέωμα. Αυτό μάλιστα συνοδευόταν και από κάτι ακόμα, από το γεγονός ότι ό,τι κυκλοφορούσε σαν άποψη και ιδέα από την ηθικά καταξιωμένη από τους αγώνες της και άσπηλη αριστερά, ουσιαστικά ήρθαν και διαμόρφωσαν όλοι αυτοί οι παράγοντες μία εφορία, η οποία ήταν όμως εντελώς επίπλαστη και ήταν σίγουρο ότι θα είχε ημερομηνία λήξη. Το 2010 λοιπόν, που βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο της ουσιαστικής χρεοκοπίας της Ελλάδας, οι Έλληνες αρχίσαν να τη βρούνε με το επόμενο στάδιο αυτής της διαδικασίας του θανάτου των συνήθειών μας, με το στάδιο του θυμού. Θα σας θυμίσω μόνο ορισμένα φαινόμενα, όπως το κίνημα των αγανακτισμένων ή το κίνημα «Δεν πληρώνω», τα οποία βοηθούσαν τον κόσμο να εξωτερικεύσει αυτό το θυμό του, αλλά και το γεγονός ότι βλέπαμε να παρουσιάζονται θύματα καταστάσεων που ούτως ή άλλως υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε οποιαδήποτε κοινωνία, όπως οι αυτοκτονίες ή ατυχήματα σαν αυτά με τα μαγκάλια. Να παρουσιάζονται λοιπόν αυτά τα θύματα σαν θύματα της κρίσης. Παρένθεση, πόσο μεγάλη είναι ευθύνη μιας μερίδας των δημοσιογράφων, να στο αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς. Και ουσιαστικά κατάληξη, επιστέγασμα όλων αυτών των φαινομένων μίσους που εκτόξευε ο ένας τον άλλον, ήταν ότι αυτό το μίσος ουσιαστικά διεσπάρει ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες έριχναν η μία τα βάρη στην άλλη για το πρόβλημα, και δυστυχώς, ενώ ο ελληνικός λαός στον ένα μεγάλο πόλο, το Πασόκ, γύρισε σχεδόν οριστικά την πλάτη καταποντίζοντας τα εκλογικά του ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία γινόταν διαρκώς ο αποδέκτης, επειδή παρέμενε να είναι ένας σοβαρός πόλος εξουσίας, ο αποδέκτης όλου αυτού του θυμού του κόσμου, μάλιστα με ευθύνη της αριστεράς, όλες αυτές οι βασικές επιλογές, οι σοβαρές επιλογές που διαχρονικά είχε κάνει αυτή η παράταξη για την Ελλάδα, και δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να καθίσω να τις αναφέρω, είμαι σίγουρος ότι όλοι τις γνωρίζετε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν αυτά, αντί να λειτουργήσουν υπέρ της, λειτουργούσαν εναντίον της, ξεσπώντας και κάνοντας τον κόσμο να ξεσπάει διαρκώς το θυμό του απέναντι σε αυτή την παράταξη. Κάποια στιγμή ήρθε και η επόμενη βάση, το επόμενο στάδιο αποδοχής του θανάτου της Ελλάδας που την ξέραμε, και ήταν η διαπραγμάτευση. Βέβαια, διαπραγμάτευση πώς να την κάνει, ειδικά όπως τη ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε με τον Αλέξη Τσίπρα. Μπροστά στην πρόταση Κώστα Καραμανλή για διαιτές πάγωμα μισθών και συντάξεων, ο Γεωργάκης Παπανδρέου τι έκανε, μιλούσε για το ότι οι λεφτά υπάρχουν, μπορούν να βρεθούν, μπορούν να αξιοποιηθούν. Υποσχόταν δηλαδή ότι υπήρχε άλλος τρόπος για να η Ελλάδα από αυτό το τέλμα στο οποίο πήγαινε να βρεθεί. Ήταν η αρχή, αλλά το αποκορύφωμα το ζήσαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015, όπου κυριολεκτικά με πλήρη πετιότητα φεδρών προσώπων όπως Βαρουφάκης, Λαφαζάνης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τι ζήσαμε? Ζήσαμε την υπόσχεση ότι μπορούσαμε να κρατήσουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Πραγματικά, το κύκνιο άσμα όλης αυτής της διαδικασίας δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν άλλον από το δημοψήφισμα, αλλά και η ανατροπή του ίδιου του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Εκεί πέρα
ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να περνάει στην επόμενη φάση. Καταλάβαινε και στην ημέρα του δημοψηφίσματος, έχουμε αρχίσει ήδη να συνειδητοποιούμε ότι μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι, αφού αρχίζουμε ήδη να ζούμε μια ανώμαλη προσγείωση, όπως το κλείσιμο των τραπεζών και η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Πραγματικά είδαμε πώς ήταν η πραγματικότητα, καταλάβαμε και αρχίσαμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και στη φάση της συνειδητοποίησης, η οποία ξεκινούσε βέβαια από την είσοδο του τρίτου μνημονίου και ουσιαστικά το τρίτο μνημόνιο μας προσγειώνει οριστικά και αμετάκλητα στην κατάθλιψη και τη μελαγχολία που είχε κυριαρχήσει και έχει κυριαρχήσει στη χώρα μέχρι σήμερα, και εκεί πέρα ο ελληνικός λαός άρχισε σιγά σιγά να συνειδητοποιεί ότι τελικά το μοντέλο στο οποίο ζούσαμε μάλλον έχει οριστικά πεθάνει, πλήρης διάψευση των ψεύτικων ελπίδων, και δεν έχουμε κάτι να προσδοκάμε από αυτό που είχαμε συνηθίσει να ζούμε το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι εκεί πέρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να σιγά σιγά να αποδεχτούμε ότι η κατάσταση αρχίζει να μην είναι όπως την φανταζόμαστε. Οι πολιτικοί αρχίσανε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε, δεν λέγαν την πραγματικότητα όλα αυτά τα χρόνια, και αρχίζουμε να αναζητούμε άλλες λύσεις για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Η ελληνική κοινωνία λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει πρωτίστως ότι οι πολιτικοί χρησιμοποιούσαν και λέξεις βαρύγδουπες, τις οποίες είχαν συνδέσει με την προβληματική τους παρουσία, όπως αλλαγή, όπως επανίδρυση, όπως εξυγχρονισμός, όπως ελπίδα. Ο κόσμος όμως κατάλαβε ότι είχαμε ξεχάσει μία βασική λέξη, τη λέξη αλήθεια. Δεν μπορεί χωρίς την αλήθεια να υπάρξει ούτε αλλαγή, ούτε εξυγχρονισμός, ούτε ελπίδα, ούτε επανίδρυση. Και εκεί πέρα την αλήθεια, την οποία είναι φυσικό φαινόμενο το να μην είναι ίδια για όλους, ενδεχομένως διαφορετικές κοινωνικές ομάδες βλέπουν το δικό τους κομμάτι της αλήθειας και παραβλέπουν ένα κομμάτι που μπορεί να μην τους αφορά, αλλά υπάρχει όμως και ένα κομμάτι της αλήθειας το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε ότι ισχύει για όλους. Σήμερα ότι είναι Κυριακή βράδυ και είμαστε στον Αλμυρό είναι μια διαφυσβήτητη αλήθεια. Ότι δεν μπορούμε να ζούμε με χρήματα περισσότερα από όσα παράγουμε είναι μια διαφυσβήτητη αλήθεια. Ότι η διακίνηση ελεύθερη των ιδεών δεν κινδυνεύει από την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια, και αντιθέτως το άσυλο με τη μορφή που έχει σήμερα θέτει σε κίνδυνο την ίδια κίνηση των ιδεών και καταστρέφεται και το ίδιο το πανεπιστήμιο από όλες αυτές τις ομάδες που το χρησιμοποιούν σαν ορμητήριο. Όλα αυτά είναι μία αλήθεια. Είναι αυτές οι βασικές αλήθειες στις οποίες για να προχωρήσει η ελληνική κοινωνία πρέπει να τις αποδεχτούμε όλοι. Βέβαια, εδώ αρχίζω λίγο να μπαίνω και στην ουσία των σκέψεων μου, η παράθεση των λογικών επιχειρημάτων δεν αρκεί για να διαπιστώσουμε αυτή την αλήθεια και να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την αλήθεια. Χρειάζεται ο πολιτικός κόσμος αυτό να το συνειδητοποιήσει και να προσπαθήσει την προσέγγιση του κόσμου να την κάνει όχι απλά δια της λογικής των επιχειρημάτων, αλλά ακουμπώντας και στην καρδιά του καθενός, προσπαθώντας να διαλύσει τους φόβους που έχει ο καθένας από εμάς μέσα του. Και
το βασικό είναι ότι όταν παραθέτουμε απλώς τα επιχειρήματα, δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να φερόμαστε αλαζονικά, να συνεχίζουμε κατά κανόνα να ακολουθούμε τη διαίρεση του πληθυσμού, γιατί κατά κανόνα όταν προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά τα επιχείρηματά μας, απαξιώνουμε όποιον διαφωνεί μαζί μας, και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο. Μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το επιχείρημα ότι αυτό που λέω έχει και λίγο τη δόση του λαϊκισμού μέσα. Κάτι το οποίο όμως πραγματικά δεν ισχύει, και αν θέλετε η ιατρική είναι και το κλασικότερο παράδειγμα στο οποίο κάποιος μπορεί να πει τις χειρότερες ειδήσεις με τρόπο που αυτός που έχει απέναντί του να τις ενστερνιστεί χωρίς να πανικοβληθεί, ή να πει τις χειρότερες ειδήσεις και αυτός που τις ακούει να πάει ενδεχομένως και να αυτοκτονήσει στο επόμενο πεντάλεπτο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με τα επιχειρήματά μας, χρησιμοποιώντας αν θέλετε λοιπόν λίγο την τέχνη του λαϊκισμού, αλλά με τίμιο τρόπο, κρατώντας στον πυρήνα των όσων λένε, λογική των επιχειρημάτων και την αλήθεια μας. Οι πολιτικοί λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον λόγο τους εξαντλώντας την πειθό τους, πρέπει όμως οι ίδιοι να δώσουν και το παράδειγμα. Πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή οι ιδανικοί πολίτες, πρέπει να συνεχίσουν να είναι νομοταγείς, πρέπει να είναι νομοταγείς, πρέπει να είναι οι καλύτεροι των καλύτερων. Φανταστείτε μια κατάσταση να πηγαίνετε στο θέατρο και να θεωρείτε ότι θα παίζατε καλύτερα το έργο από τους ηθοποιούς. Φανταστείτε να πηγαίνετε στο γήπεδο και να θεωρείτε ότι ξέρετε καλύτερη μπάλα από τους ποδοσφαιριστές. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην πολιτική. Θα πρέπει να είναι οι εμπνευστές, όχι να ακολουθούμε το ρητό «Είμαι ηγέτης τους, τους ακολουθώ», αλλά «Είμαι ηγέτης τους, τους εμπνέω, τους κάνω να με ακολουθήσουν». Είναι ένα βασικό προσόν που μέχρι τώρα λίγοι πολιτικοί μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Επίσης, θα πρέπει, για να μπορούν να λάβουν αποφάσεις δύσκολες που θα ξεβολεύουν πολλούς, θα πρέπει πρωτίστως να μην είναι βολεμένοι οι ίδιοι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για να μπορούν να γίνουν αντιδημοφιλείς, θα πρέπει να προέρχονται μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας και να έχουν ζήσει ακόμα καλύτερα και να ζουν ακόμα με τον ίδιο τρόπο που περνάνε όλοι οι πολίτες αυτής της κοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μάλλον τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε ισχύσει και ιδιαίτερα. Φανταστείτε ότι είχαμε πολιτικούς οι οποίοι αγαπούσαν, αρέσκονταν στο να λένε τι δεν είναι, ότι δεν ήρθαν για να κάνουν επάγγελμα την πολιτική, ότι δεν ήρθαν για να πλουτίσουν, αλλά για να υπηρετήσουν, ότι δεν ήρθαν για να εξυπηρετήσουν τα κόμματά τους, αλλά πρωτίστως για να εξυπηρετήσουν για την κοινωνία. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε να μας εξηγούν οι πολιτικοί αυτό που όλοι εμείς θα θεωρούσαμε αυτονόητο. Μήπως γιατί ο κόσμος ήταν αρκετά υποψιασμένος, ή μήπως γιατί πραγματικά δεν ήταν πλέον και τόσο αυτονόητο. Δεν ξέρω, ο καθένας ας αναρωτηθεί. Νομίζω ότι από εδώ και αν θέλουμε να αλλάξουμε ρότα, είναι καλύτερο ο καθένας από μας να μην λέει τι δεν είναι, αλλά να προτιμάει να λέει ποιος είναι. Αυτό επέλεξα και εγώ σήμερα πολύ εν συντομία να κάνω για τον εαυτό μου, να μην σας πω λοιπόν τι δεν είμαι, αλλά να σας πω ποιος είμαι. Να σας πω ότι είμαι κάποιος που γεννήθηκα εδώ, που έφυγα μόνο για να φτάσω και για να εργαστώ λίγο, αλλά επέλεξα να γυρίσω στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα για να φτιάξω την οικογένειά μου και να μεγαλώσω και τα δικά μου παιδιά. Δεν είμαι διατεθειμένος
να δώσω κανενός είδους υποσχέσεις ή να πω λόγια βαρύγδουπα για το τι θα μπορούσα να προσφέρω. Προτιμώ να πω ότι θέλω να σταθώ δίπλα στον κάθε ένα από εσάς για να δουλέψουμε μαζί, για να διορθώσουμε όλα τα στραβά της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία είναι ουσιαστικά αυτά που μεταξύ μας έχουμε καθημερινά, συνυποψηφιρίζουμε, τα λέμε στις κουβέντες μας, αλλά που δυστυχώς ξεχνιούνται αμέσως μετά τις εκλογές. Και είναι επόμενο να ξεχνιούνται μετά τις εκλογές, γιατί θέτουν πολλά προβλήματα ακόμα και στους ίδιους, μας ξεβολεύουν κυριολεκτικά. Είμαι όμως διατεθειμένος να αναλάβω και αυτό το ρίσκο, γιατί δεν με ενδιαφέρει και αν δεν μπορέσω να κάνω κανενός είδους πολιτική καριέρα. Το λέω ότι δεν με ενδιαφέρει πραγματικά, γιατί έχω χτίσει ήδη την καριέρα μου μέσα από τη δουλειά μου και σκοπεύω να συνεχίσω να το κάνω. Δεν έχω καμία διάθεση να εγκαταλείψω τη δουλειά μου για να προσπαθώ μετά να ζω με την αγωνία του αν θα επανεκλεγεί κάποιος για να μπορέσει να έχει στήμα αλλά και αξία στην κοινωνία. Εξάλλου, όσοι δεν με ξέρατε, το βλέπετε τώρα, ότι είμαι σχετικά... Θα μπορούσα να πω ότι θα ήταν αδιανόητο να σταματήσω από τώρα το χτίσιμο της επιστήμης μου. Από εκεί και πέρα, από την ίδια βέβαια νεότητα, σας εξομολογούμε ότι αντλώ και όλη αυτή την ενέργεια που θα χρειαζόταν για να μπορέσω να παράγω αποτέλεσμα και σε ό,τι αφορά ιατρική λοιπόν, αλλά και σε ό,τι αφορά την πολιτική. Πραγματικά, η ζωή μου κινείται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους δύο αυτούς πυλώνες και σας εξομολογούμε ότι αν δεν μπορέσω να πετύχω και πολλά από αυτά που μπορεί να έχω στο νου, που να έχουμε στο νου μας όλοι εμείς και δημοσίως τα ομολογούμε λίγο, δεν έχω σκοπό να εγκαταλείψω την διάθεση του να εργάζομαι και ως άνθρωπος ενασχολούμενος με την πολιτική. Μπορεί βέβαια κανείς να εγκαταλείψει τα δημόσια αξιώματα και αυτό θα ήμουν κάλλιστα διατεθειμένος να το κάνω αν και όταν θα μου... δημόσια αξιώματα θα μπορούσα κάλλιστα να τα εγκαταλείψω αν έβλεπα ότι βρίσκομαι μπροστά σε ένα... Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει όσα πίστευε και όσα πιστεύει δημοσίως να τα λέει και να τα στηρίζει σε κάθε περίπτωση. Και αν σε κάποιους από εσάς όλα αυτά φαίνονται και λίγο περίεργα, λίγο φουτουριστικά, ότι okay, αυτός μας λέει τώρα ότι δεν θέλει να κάνει καριέρα, αλλά μήπως είναι και λίγο περίεργος, μήπως δεν τα έχει σκεφτεί και σωστά τα πράγματα και τελικά μήπως δεν είναι ένας από όλους αυτούς που γνωρίζουμε. Σας εξομολογούμε ότι να το σκεφτείτε αυτό δεν θα είναι για μένα πρόβλημα, θα είναι τίτλος τιμής, γιατί πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι ένας από αυτούς που ήδη γνωρίζετε, αλλά να συνεχίσω να είμαι ένας από εσάς. Και πραγματικά η μόνη υπόσχεση που θα μπορούσα να δώσω σήμερα είναι ότι η πόρτα του γραφείου μου θα ήταν πάντα ανοιχτή για τον κάθε, γιατί αισθάνομαι ότι τα προβλήματα του καθενός είναι και προβλήματα δικά μου, άρα θα ήμουν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πείσω, να αφουστώ τους φόβους, τις αγωνίες, τα μεράκια, όλα αυτά που καθένας από εσάς θα ήθελε να εξομολογηθεί. Από πολύ ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της δικιάς μου γενιάς να προσπαθήσει να φτιάξει ένα σοβαρότερο κράτος, ένα υγιές σύστημα εκπαίδευσης, ένα στιβαρό δημόσιο σύστημα υγείας, του να φτιάξει μια δημόσια διοίκηση η οποία θα σιγά σιγά θα καθόταν δίπλα στον πολίτη και όχι απέναντι από τον καθένα από εμάς,
Αυτό είναι το στίχημα που σήμερα έχουμε απέναντί μας, θέλουμε να το φτιάξουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι με όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράψαμε ξανά και ξανά, και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι τη γνωρίζατε και απλά σήμερα προσπάθησα να σας δώσω ίσως μια διαφορετική οπτική που έχει να κάνει με το πώς η ψυχολογία μας έδωσε όλα τα ερεθίσματα και πώς αντιδράσαμε εμείς και φτάσαμε στο σήμερα. Η χώρα λοιπόν με όλα αυτά τα γεγονότα κυριολεκτικά σύρθηκε και έφτασε στο γκρεμό και ουσιαστικά ένα κομμάτι της βρέθηκε συγγνώμη να κατρακυλάει και κάτω από τον γκρεμό, αλλά εκεί πέρα η μοίρα επιφύλαξε για μερικούς από εμάς, ακόμα και για μένα τον ίδιο, να βρίσκομαι από το πάνω μέρος του γκρεμού. Ειλικρινά, μπορούσα να μείνω αδιάφορος, να διατηρήσω την ασφάλειά μου, να βλέπω ανθρώπους, συνανθρώπους, συμμαθητές, φίλους, γνωστούς, ανθρώπους παλαιότερων γενιών, πραγματικά καθημερινά να γρατσουνίζονται, να ματώνουν, προσπαθώντας να κρατηθούν πάνω στον γκρεμό, να μην γκρεμοτσακιστούν τελείως, πιάνοντας κανένα βράχο, κανένα ξερόκλαδο. Εκεί πέρα λοιπόν θα μπορούσα να μείνω απαθής και να κρατήσω αλόβητα τα δικά μου χέρια. Εγώ όμως σας λέω ότι επιλέγω σε αυτή τη φάση της ζωής μου να απλώσω τα χέρια μου, με κίνδυνο και τα δικά μου χέρια λοιπόν να ματώσουν, να γρατσουνιστούν, προκειμένου να μπορέσω να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου να συρθούν στο πάνω μέρος του γκρεμού για αυτή. Και όταν και ο τελευταίος από όλους τους συνανθρώπους θα έχει φτάσει πάνω στο πάνω μέρος του γκρεμού, τότε όλοι μαζί μπορούμε να συρθούμε και λίγο πιο μέσα, σε ένα σημείο ασφαλέστερο. Ο κόνας Φέντερα δεν σταματάει, θα το πάρουν οι επόμενες γενιές για να κάνουν ακόμα περισσότερα βήματα ώστε ουσιαστικά η πατρίδα μας να χάσει οριστικά τη θέα του γκρεμού. Αλλά θεωρώ ότι τα πρώτα βήματα είναι αυτά, είναι να βρεθούμε σε ένα σημείο ασφάλειας. Αυτό μόνο θα κατορθώσει να πετύχει η δικιά μας γενιά. Αλλά αν πραγματικά μου δώσετε κι εσείς, αν και όταν σας το ζητήσω, τη δυνατότητα να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ για να ξεκινήσω από εκεί που ήταν η αρχική μου τοποθέτηση, θα μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι ναι, βοήθησα, μάτωσα τα χέρια μου για να πετύχω αυτό το καλύτερο πράγμα, να βοηθήσω τους γονείς των άλλων παιδιών, να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου, τους άλλους επαγγελματίες, να βρεθούν σε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που ζούσαμε κάποτε. Και από εκεί και πέρα, πάρτε την κοινωνία, φτιάξτε την καλύτερη, γιατί χρειάζεται δουλειά. Το φως όμως στο οποίο σήμερα θα βρίσκονται οι ενήλικες του τότε, του μέλλοντος, δεν θα έχει έρθει από μόνο του. Θα έχει έρθει γιατί όλοι εμείς δουλέψαμε με αυταπάρνηση με αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι καθίσατε να ακούσετε αυτές τις ταπεινές πολιτικές σκέψεις, να είστε όλοι καλά. Να έχουμε ξανά σύντομα την ευκαιρία να τα πούμε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και να έχετε όλοι και καλό Πάσχα. Νομίζω οι ευχές για υγεία και να περνάτε καλά με τις οικογένειές σας πρέπει να περισσεύουν. Σας τις δίνω τουλάχιστον από μικροφόνο απλόχερα. Να είστε όλοι καλά. Αυτό είναι το